και κατέστρεψε 4 αυτοκίνητα είναι λιγότερο επικίνδυνος. Όσο για τα τσεκά που κοροϊδεύουν οι Έλληνες, οι μισοί πεθαίνουν από καρκίνο. Φίλε, ο οποίος μισό λεπτό. Ο παραμυθάς, μισό λεπτό, μισό. Είναι σοβαρό, είναι σοβαρό. Μισό λεπτό, συγγνώμη που σε διακόπτω. Οι μισοί Έλληνες πεθαίνουν από καρκίνο γιατί δεν πάνε να κάνουν διάγνωση check-up. Και τόσο μαλάκες οι Έλληνες. Τόσο μαλάκες είναι οι Έλληνες που οι μισοί συνήθως άντρες πεθαίνουν επειδή δεν πάνε να κάνουν πρόληψη. Και κοροϊδεύουνε. Φίλε, αυτό που έκανα το, μια ζωή το κοροϊδεύω. Και με το που άρχισα το κάνει, τώρα το εξυμνεί. Τι έκανες, ρε κόκκινε. Πού πήγαινα, έκανα πάντα τσεκάπ. Αφού λιποθυμούσα από την πίεση, τι τσεκάπ. Άκου τον παραμυθά. Έπεφτες κάτω εδώ στα πατώματα. Πάντα έκανα τσεκάπ και έλεγε ότι έβαλες την εταιρεία μέσα. Και τώρα το έχει αλλάξει το παραμύθι, επειδή έχει κλάσει πατάτες. Κατάλαβες. Τι τσεκάπ έκανε. Και τι έκανες. Πάντα δύο ή τρεις φορές το χρόνο. Όλες τις αιματολογικές εξετάσεις. Την πίεση σου τη μετράς. Εννοείται, κάθε μέρα. Βέβαια, αφού είσαι κατακόκκινος σαν τον Άι Βασίλη. Θα τη μετρήσεις την πίεση. Εγώ λέω ότι αν μετρήσουμε τη δική μου πίεση με τη δική μου, η δική μου είναι πολύ καλή. 12 με 8 είναι η δική μου. Θες να τη μετρήσουμε. Ό,τι ώρα θέλεις. Τι να μετρήσουμε. Ό,τι ώρα θέλεις. Μετά από καυγά που θα κάνεις με ακροατή. Ό,τι ώρα θέλεις. Άκου, η πίεση μετρέται. Ναι, ναι. Το πρωί που θα σηκωθείς. Μάλιστα. Μία φορά το μεσημέρι και το βράδυ πριν κοιμηθεί. Ναι, και μετά το χέσιμο. Εντάξει, μία, γιατί ναι. Η πίεση ανεβοκατεβαίνει. Αυτό είναι, ανεβοκατεβαίνει. Δεν πάτε να κάνετε λοιπόν check-up και ψοφάτε. Φυσικά και πρέπει να κάνουμε. Και πρέπει το ΙΚΑ, ας πούμε, εκτός που το κλέψαν οι πολιτικοί και αυτοί που το έχουν, και τα κλέψαν τα ταμεία, να έχουν και τον το βλάκα, τον ανόητο, που δεν πάει να κάνει check-up. Τον Έλληνα. Να είσαι καλά, φιλέ. Πάμε σε, πάμε σε λιγότερα άλογα. Έλα. Πάμε σε λιγότερα άλογα. Κοροϊδεύει τον άλλο με τα 500 άλογα. Δεν το κοροϊδεύσα. Μου έκανε εντύπωση. Τι σε έκανε? Εντύπωση. Εντύπωση. Χαίρετε, κύριε. Όταν κάνει καλή ζωή. Ποιο το είπε αυτό? Ο Ασλανίδης μπορεί να είναι ανέστητος, ρε φίλε. Μπορεί, λέω, δεν λέω ότι είναι. Και ο ανέστητος που δεν ξέρω αν είναι ο Αχιλλέας, ζει 200 χρόνια. Λοιπόν, πριν πεις οτιδήποτε, θα πάρω τον κόκκινο σήμερα από το χέρι, θα τον πάω στο Κώστα Κώστα, στη γειτονιά του. Κοίταξε, γιατί πρέπει να με χτυπάς? Δεν σε χτυπάω, ρε κόκκινο. Θα τον πάω να δει πώς βλέπουν αγώνες, όχι σε εκείνη τα βρωμοκαφενεία που με πηγαίνει αυτός εκεί πέρα, με στην τσιγαρίλα και με στην πίχλα. Θεμιστοκλής ο Φούλιο 86, θες να καπνίσεις, έχει ωραία βεράντα, δεις και τη θάλασσα. Εκεί και ρομαντικό. Τι, στο ημίχρονο να καπνίσεις, πρέπει να καπνίσεις σε 45 λεπτά, να κάνεις 10 τσιγάρα. Παφ πουφ, μας φλωμώσεις και εμάς, μας φορτώσεις αυτό πίσα. Θα τον πάρω εκεί, έχει ωραία, ωραία θέα. Έχει πάει παραπέντε. Ναι. Και έχω χάσει την ευκαιρία να πάρω ένα χιλιάρικο μωροκάμα το Γιώργο. Κατάλαβε ναι, ναι, ναι. Τι με χαλάει. Σου κάνει από τα αρμόδια. Πάμε πάνω για να τον επαναφέρω στην τάξη. Δεν γίνεται. Λοιπόν, ο Μονακό τώρα που γρήγορη διακέρδισε. Εφτάσει. Εφτάσει είναι. Εφτάσει. Πόσα μονάδε δίνει, ρε. Το κατεβάζα στο 10, θα κατέβει κι άλλο. Είναι μην εδώ. Ασχολείσαι με την Παρσελόνα. 3-0 σκόρ. Άκουμε και δεν θα το. Μην ασχολείσαι. 4-0. Όχι, όχι, όχι. Κοίταξε. Αν βάλεις 2 ή 3 ευρώ κάτω. Οκ. Α, εννοεί δηλαδή μην το ποντάρεις σε σχέδιο. Ναι, εντάξει. Δεν υπάρχει αυτό που λέω. Γιατί, μπορεί να τις μπρώξει. Καλά, το βράδυ θα με μνημονεύετε. Μισό λεπτό. Θα μιλάτε για τη μεγάλη. Ερώτηση στον Γρηγόρη. Μεγάλη ερώτηση στον Γρηγόρη. Δεν μου λες, αν είναι να σπρώξει διαιτητής μια από τις δύο ομάδες. Αν λέω. Ναι. Ποια από τις δύο θα έσπρωχνε. Το λογικό είναι αυτό που λες στην Μπαρσελόνα. Αν λέω, δεν θα τις μπρώξει. Δεν θα τις μπρώξει. Ρε παιδιά, δεν είναι καλά η Μπαρσελόνα. Την μπάλα που βλέπετε μέσα, δηλαδή, δεν είναι καλά η Μπαρσελόνα. Πάει τελείως. Καθόλου πάει. Καλά δεν είναι. Το ξέρω. Έχει προβλήματα η Μπαρσελόνα. Τα χαφ, όντως. Αυτό φωνάζω που... καιρό. Αυτό, έχει... που λέει, αυτό που λέει με τα χαφ έχει απόλυτο δίκιο. Τι να το κάνω τώρα, με βγάζει μπαλαδόβατσα. Είσαι μεγάλη. Άκου το καραγκί, μέχρι τώρα άμπαλοι ήμασταν. Τώρα δεν είναι καλά η Μπαρσελόνα. Τι σημασία έχει αυτό που λέει. Και σήμερα γιατί θα γίνει καλά για να βάλει 4. Γιατί με πώς θα γίνει, έξω. Οι άλλοι. Ναι. Ρε φίλε, ναι. Σου ναι. Κάτσε να μάθουμε. Ρε, όσο καλά και να μέσει, μπορεί να είναι μετά τον Κριστιάνο Ρονάλντο ο καλύτερος παίκτης του κόσμου. Σήμερα. Μετά. Ήτανε. Μετά. Ναι, εγώ που ήμουν το βάζεις. Ναι, βάζεις το Ρονάλντο. Σήμερα είναι πιο πάνω. Ναι. Μάλιστα. Εγώ που ήμουν μέση και. Άσε τι φοβάσαι, τι θα γίνει. Να είσαι καλά. Θα το παίξω άσο πάτο. Τι να παίξω ρε, ένα 50 τώρα, ρε, πάτε καλά ρε, γιατί σας κλέβουνε. Δώρο είναι αυτό. Άντε ρε, δώρο είναι. Πείσαι εσύ τον κόμμα να παίξεις. Το 1.50 της. Γεια σου Γιώργο. Ένα τελευταίο.
Ένα τελευταίο. Πού να μπουν 4-6 γκολ. Άμα μπουν 3 γκολ σε αυτό το παιχνίδι, εγώ δεν θα μιλήσω, δεν θα κάνω πρόλογα. Αύριο θα μιλάει μόνο ο Φαλακρός. 3 γκολ. Εγώ θα το παίξω 3-0 σκόρ. Δεν θα μπουν 3 γκολ στο παιχνίδι. Καλά, ρε Γρηγόρη, εντάξει. Στο παιχνίδι συνολικά δεν μπουν. Ούτε 3 γκολ δεν θα μπουν. Πάει τελείωση. Ναι. Πάμε στο τελευταίο, ό,τι πει. Μαζί σου. Ναι. Έλα. Έλα. Μπρρ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 rr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 
Τέλος. Δεν μιλάς. Ναι. Στο Κώστα Κώστα δεν θα γίνει. Θα πας ή θα πάμε. Τι θα πας ή θα πάμε. Θα πας ή θα πάμε. Ξέρω εγώ, πάρε μια άδεια αναρωτική από το σπίτι και έλα. Εγώ δεν τρέπομαι να το πω. Εσύ τρώσε ξύλο και τρέπεσαι να το πεις. Όλοι τρώμε ξύλο. Λοιπόν. Α, τώρα άκου να δεις. Όλοι τρώμε ξύλο. Κατάλαβες. Εγώ το λέω. Μπράβο, Γρηγόρη. Καλησπέρα και χρόνια πολλά. Ράπ μέτρα τις μέρες. Μια φορά θα δεις ότι ο κόκκινος είναι άπεκτος κάθε 28 μέρες. Φαινόμενο παγκόσμιο. Τι είσαι άπεκτος είναι. Τι ωραίο χιούμορ. Γιατί ρε κόκκινε, γιατί. Κωστή, 20.000 εισιτήρια πουλήθηκαν πριν να ανοίξουν τα εισιτήρια για το ΑΕΚ Ολυμπιακός. Κωστή, θα γουστάρεις και αυτή τη φορά. Μάλιστα. Λέει για την έδρα των ΑΕΚτσίδων. Είναι κρύο το γήπεδο, παιδιά. Το ΑΚΑ δεν γίνεται. Τι μου λέτε, δεν αμφιβάλλω για τον κόσμο, ναι, ο οποίος θα είναι εκεί και θα φωνάσει. Αλλά το γήπεδο, αυτό και το Κατατζόγλιο είναι χάλια γήπεδο. Η Τούμπα είναι έδρα τώρα πια. Όπως ήταν. Άλλο πράγμα λες και άλλο πράγμα λέω. Ναι, ναι. Είναι έδρα αμφιθεατρικά. Το Κλεάνθη Βικελίδη είναι έδρα αμφιθεατρικά. Την Αντιγόνη Βαλάκου θα δούμε. Το Βαρισκάκι είναι αμφιθεατρικά. Ναι, αμφιθεατρικά. Σου λέω το στήσιμο όπως είναι. Αν πας στο Καμπ Νου, όταν πας να κάνεις επίσκεψη, πληρώνεις 15 ευρώ και μπαίνεις μέσα από, από τα αποδυτήρια, από εκεί που μπαίνουν. Μην βλέπεις την κάμερα και κάνεις μορφαρμούς. Λοιπόν, μπαίνεις μέσα. Στο Καμπ Νου. Δεν τι κακό είναι, έχουν πάει εκατομμύρια άνθρωποι. Και μπαίνει από εκεί που μπαίνουν οι φιλοξενούμενοι. Μες. Και βλέπει, ρε φίλε, είναι τόσο, ναι, επιβλητική η εξέδρα. Ναι. Βλέπει εκείνο το πράγμα που σε πιάνει δέο. Δέο σε πιάνει. Εντάξει. Ναι. Οι άνθρωποι έχουν πράγματα. Υπάρχουν γήπεδα τα οποία είναι πραγματικά έδρες. Ωραία. Η Τούμπα παίρνει μάτς, πρόκριση. Με τον Παναθηναϊκό. Μπορεί να το δω εγώ αυτό. Μπορεί να το πάρει. Ναι. Α, μπορεί να το κάνει. Δεν μπορεί να το πάρει. Τι να πρέπει να πάρει. Δεν μπορεί να το πάρει. Όχι. Okay. Ακούστηκε. Αν το πάρει, θα το πάρει ο ΠΑΟ. Ακούγομαι και εγώ, μπορεί να εκτεθώ. Αν το πάρει, θα το πάρει ο ΠΑΟ. Η Τούμπα δεν παίρνει μάτς. Ποια. Παλιά έπαιρνε. Τα χρόνια μας. Φίλε, τώρα δεν παίρνει μάτς. Θα είσαι. Ξάμε. Θα είσαι σπαθή, όχι μία έτσι. Σπαθόλουρο είμαι. Λέγε. Θα είσαι σπαθή, όχι μία έτσι, μία αλλιώ. Ναι. Εγώ λέω ότι μπορεί να πάρει ο ΠΑΟ την πρόκριση. Ναι. Εντάξει, πολύ δύσκολα. Ναι. Πάρα πολύ δύσκολα. Με έδρα. Εντάξει, με έδρα. Με έδρα. Εντάξει. Ναι. Και χωρίς τραμπούκο που λένε και σούξου μουξου μανταλάκια. Χωρίς τραμπούκο δεν παίρνει πρόκριση. Okay. Ο Παναθηναϊκός που έχεις προσέξει και παρατηρείς και μου είπες κάτι που με ερέθησε το μυαλό πάρα πολύ. Ποιο πράγμα είπα. Αυτό για τον γυμναστή του. Ο γυμναστή του, ο Γιάνγκου. Στα μέρη μας. Ψάχτη. Ο Νικολάκης. Έχει σημασία. Ο Γιάνγκου. Είδες πως έτρεχε ο Παναθηναϊκός μετά το παίζει. Εμένα, φαντάζεσαι, υπάρχουν τώρα κάποια δεδομένα που κρατάω. Φαντάζεσαι ο ΠΑΟΚ να μην κάνει δύο γκολ νωρίς με τον Παναθηναϊκό και να κυλάει ο χρόνος. Τι έχει να πάθει ο ΠΑΟΚ μετά το 50. 1-1 θα λύσει. 1-1. Σε περίπτωση δηλαδή που θα καούν άνθρωποι που θα το έχουν παίξει άσο. Εντάξει. Θα καούν άνθρωποι που θα το έχουν παίξει άσο. Σωστό. Αυτό τίποτα άλλο. Δηλαδή εκεί είναι για. Αυτό το λέω για το live, για όσους παίζουν live. Αν δείτε κανένα 0-0 και τον ΠΑΟΚ να τα έχει δώσει όλα για 60 λεπτά, μη κάνετε καμιά μπουρδα και παίξτε άσο. Μπορεί να έρθει. Αλλά βιολογικά οι γυμναστές λένε ότι έχει τελειώσει η ομάδα. Δεν έχει άλλα κουράγια. Για ποιον. Για οποιαδήποτε. Δεν λέω για τον ΠΑΟΚ. Μπορεί να θέλει, αλλά δεν θα μπορεί. Πρέπει να κάνουμε μια εκπομπή, να φέρουμε και κάποιον ειδικό δευτερόλεπτα, παιδιά, όπου να μας πει γιατί ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε πολύ καλά το πρωτάθλημα κάποια στιγμή, Νοέμβριο, αρχές Νοεμβρίου. Μόνο άνθρωπο. Βιολογικά ήτανε. Μόνο εργοφυσιολόγο ή γυμναστή. Ναι, στα top του. Και τώρα είναι σαν το γέρο μετά που εγχείρηση προστάτη. Εγώ δεν έβγαλα το συμπέρασμα, στο τέλος. Εγώ το έβγαλα το συμπέρασμα. Και όταν ο γέρος με εγχείρηση προστάτη, ο ΠΑΟΚ, πάει χωρίς τζίμηρο και κάτσε στη λεωφόρο. Δεν λέγεται και τζίμηρο, τρε. Ο τζίμηρο. 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 Λοιπόν, ποιος λέει ειδήσεις. Μαρίνα Μπίκου. Τούλουσι. Μετά. Τρίτο ημίχρονο με. Μετά εγώ δεν τον χωνεύω και αυτό να το λες. Τάνια Δήμου δεν τον χωνεύω τον Καρελάκη. Αυτό πες αυτό. Έτσι από το Τάνια Δήμου Γιαλαμά και Καρελάκη. Όχι μπαγλαμά, ρε. Γιαλαμά. Μπαγλαμά. Κατάλαβε το Καρελάκη το λέει μετά γιατί δεν τον χωνεύει. Εσύ. Γεια σας. Μπάει. Προσωπικά σας. Τι κάνει. Σωστό να φιληθήκατε να φάνηκε. Φτιάχτηκε το κόλλο λίγο, φτιάχτηκε γιατί θα κάνει κολονοσκοπήσει και πίσω και μπροστά. Θα κάνει και στα βουθιά. Ξέρεις γιατί γέλασε, κόκκινο σαν τον Άγιο Βασίλη. Δεν βάζει την πίεση.
Ακούτε, ήπια ένα μπουκάλι σε 5 μέρες. Εντάξει, ήπια. Και το θεωρεί επίτευγμα. Δεν είναι για μένα επίτευγμα. Μέρες προσφέρω. Για μπουκαλάκι. Το ότι ζεις ακόμα είναι. Σίβα. Σε πληροφορώ. Δεν είχα εκπομπή, δεν είχα τίποτα. Γυμναστική πήγα την άλλη μέρα, τρέξω 5 χιλιόμετρα. Ωραία, πούστη μου.